δεδομένου ότι η Δαλιδά είναι η πρώτη υποψήφια η οποία προέκυψε από, από το live, οι άλλοι δύο υποψήφοι είναι προτινόμενοι, η Μιράντα και ο Μάκης. Σωστά τα λέω, γιατί δεν έχω και τα λοιπά. Εντάξει. Αυτά. Όταν έπεσα στο πάτωμα, μπλέχτηκε το καλώδιό μου και βγήκε αυτό. Οπότε δεν ακούω τίποτα από εδώ και απλά σηκώθηκα και έβγαλα το in-ear μου για να ακούσω. Αυτά. Τι λες τώρα, αυτό δεν το είχα πάρει. Είναι καλή. Το είπα μετά κάτω, όταν με βαθμολογήσανε. Μετά, το ξέρω. Είπες ότι βγήκε. Δεν το είπα και την ώρα επίτηδες. Είπες ότι βγήκε και ότι δεν θες να δικαιολογήσω σωστά. Καλά θυμάμαι, γιατί πλέον έχω αυτό. Ότι δεν θέλω να δικαιολογήσω. Ναι, οκ, εντάξει. Δεν ήταν το τέλειο, έτσι κι αλλιώς. Οφείλω να ομολογήσω ότι υπήρχε μία συνολική, καθολική, ολοκληρωτική διάθεση απέναντι στην ερμηνεία σου από όλους. Στο κομμάτι της, στην Έλενα, εντάξει, χωρίς μου δεν έχω να σου πω, μετά είχαμε ένα, ήταν όλοι ενθουσιασμένοι. Α, εγώ. Ναι, σε κοιτάει η γυναίκα. Ναι, ήσουν καλός. Πάρα πολύ καλός. Ήσουν πολύ καλός. Ήταν νομίζω η καλύτερη σφορά βασικά. Ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Ναι. Και να σου πω, μόνο να σου πω. Πώς θα ζήσουμε αυτή τη βδομάδα χωρίς να σε προτινόμενος, τώρα που το συνήθισα. Δηλαδή, συγγνώμη. Αν δυσκολεύεστε, βάλτε με μένα. Όχι, γιατί θέλω να τη ζήσω αυτή την εβδομάδα. Τι να σου πω. Δεν θέλω να μιλήσω για τη φωνή μου. Συστή, το μόνο που έχω να πω είναι αυτό που είπα. Ότι δεν είχα, τουλάχιστον εγώ, δεν θα πω γενικά, θα μιλήσω για μένα, δεν είχα τον χρόνο που χρειαζόμουν για να μάθω ένα κομμάτι που δεν ξέρω. Οπότε πρέπει να διαλέξω είτε το τραγούδι είτε την ερμηνεία. Πόσο δύσκολο να μάθει κανείς ένα κομμάτι. Είναι. Πολύ, πολύ, πολύ καλλιτέχνες φτιάχνουν ολόκληρο πρόγραμμα σε μια εβδομάδα. Ωραία. Ναι. Ακριβώς. 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 Θα κάνεις, δηλαδή. Μήπως πρέπει λίγο να μάθεις να δουλεύεις και πιο γρήγορα κάποια πράγματα. Καλά, εννοείται ότι πρέπει να μάθεις να δουλεύεις σε μια εγρήγορση. Για πρώτη φορά σε ελληνικό στίχο ένιωσα έτσι ένα κομμάτι. Για μένα ήταν ένα. Για παραπάνω, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που λες, ή το ένα ή το άλλο. Δηλαδή αυτό, δηλαδή... Δεν προλάβαινα να κάνω και τα δύο. Μπορεί να φταίω εγώ, δεν λέω ότι. Όχι, λέω ότι. Ναι, δεν προλάβα να κάνω και τα δύο. Δεν προλάβα να μάθω κάνεις να τα κάνω. Λίγο πιο ατελώς, δεν ξέρω. Λοιπόν, προτινόμενη αυτή την εβδομάδα εκτός από τη Δαλιδά. Είμαι εγώ προτινόμενη. Εκτός από τη Δαλιδά. Δεν το δέχομαι. Είναι επίσης η Μιράντα και ο Μάκης. Και όπως κάναμε, θα το διορθώσει αυτό. Θες, δεν θες, διότι θα σπάσουμε το κεφάλι. Το κεφάλι. Ακριβώς. Το παιδί του λαού. Άμα βγει και αυτός το παιδί του λαού. Άμα βγει και αυτός παιδί του λαού. Εσύ σε αντίθεση με το Μάκη πρέπει να το απόλαυσε το τραγούδι στη Λιανέ. Σου άρεσε και το είπες και ωραία. Γεροσιλία. Γεροσιλία. Εγώ το είχα πει από την αρχή με το που μου δώσατε το κομμάτι. Ωραία. Είχα μιλότερη βαθμολογία. Επειδή ήταν λαϊκό. Έλενα,
χαρά. Πολύ καλή. Ε, είναι πολύ καλή. Δεν ξέρω δεν αν την είδατε. Πώς ήμουνα, καθόλου. Επειδή σε έβλεπα, ήμουνα με την Πολίνα πίσω σχεδόν από την Κριτική Επιτροπή και σε έβλεπα live. Ήταν σαν να ήμουν σε μια φτασμένη τραγουδίστρια και απλά βγήκε και είπε ένα τραγούδι που. Αλήθεια, εγώ την άκουγα στα backstage από τα Ενίερ μέσα. Καθώς πολύ, πολύ καθαρά. Δεν μπορώ να το καταλάβω τώρα αυτό. Το ήταν λέω. Καλό. Θα τον δει τον εαυτό σου. Χριστιανά μου. Μια χαρά. Πώ πα με τα δεκάρια σου. Καλά. Καλά, τα πάτε με τα δεκάρια σου. Οκ. Okay. Αυτό που έλεγα χθες και εδώ στην αξιολόγηση είναι ότι λόγω 10-10-10 μια ταπεινότητα χρειάζεται. Έτσι, να ξέρεις να βάζεις το μέτρο γιατί είσαι μικρή σε ηλικία και μη σου ξεφύγει αυτό το πράγμα και δεν μπορείς να το μαζέψεις. Παιδιά, από τη ΦΕΗ αυτή την εβδομάδα είδαμε σύσπαση των ματιών. Είδαμε συνέστημα, δηλαδή, λέω επιτέλους, Θεέ μου. Και την προηγούμενη. Υπάρχει συνέστημα. Μίσα από αυτόν τον άνθρωπο υπάρχει συνέστημα. Φυσικά και έχει συνέστημα αυτός εδώ ο άνθρωπος. Προφανώς. Εννοείται αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή την εβδομάδα είδα σύσπαση, ρε παιδί μου, αυτό στο μάτι σου. Ναι, δίπλα είμαστε. Ναι, ήμασταν. Λέω επιτέλους. Επιτέλους το βλέμμα της δεν είναι αυτό το. Επιτέλους όμως. Μιράντα και Χριστίνη είστε οι δύο που εγώ ψήφισα. Καλά, είναι για μένα. Μιράντα δεν ξέρω. Και εγώ θα με ψήφιζα. Γι' αυτό σας άφησα έτσι και για το τέλος ρώτησα όλα τα παιδιά. Χριστίνα μου, δεν ξέρω αν μου άρεσες πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι δικαιολογημένο ή όχι. Και συνεχίζω να γελάω έτσι, δεν μπορώ. Γιατί, δεν το είπα γιατί καλά σου το τραγούδι. Βγήκε έτσι. Γιατί ήταν αστεία, γιατί δεν μπορούσα να το μάθω και ήξερα ότι δεν θα το πω καλά, οπότε έπρεπε να διαλέξω. Να έχω ένα από τα δύο καλύτερο, ή το τραγούδι, δηλαδή νότες που δεν πάτησα και καμία. Και στίχους που ξέχασα έναν και η ερμηνεία. Προσπάθησα να το νιώσω. Το νιώσα, μπορεί να μην φάνηκε, γιατί εντάξει, είμαστε και σε άλλη εποχή, δεν κλαίμε έτσι, όπως παλιά, ας πούμε. Δεν ήταν τόσο θεατρικό, αλλά... Προφανώς. Ας πούμε και με τον κύριο Ρίγα που τέτοιο, αυτά που μου είχε πει τα έκανα, δηλαδή και κάθε λέξη που τουλάχιστον θυμόμουν να πω την ένιωθα. Γιατί δεν είχες κάνει αρκετές πρόβες. Δεν είχα ακούσει το τραγούδι πολλές φορές εδώ στα ακουστικά. Τα ακούγα μόνο από τα ηχεία και δεν το ήξερα το τραγούδι. Ναι, δεν το ήξερα καθόλου, το έμαθα πρώτη φορά εδώ. Και... Δεν ήξερε καθόλου το τραγούδι. Ναι, τραγικό. Και εμείς όλοι εντυπωσιαστήκαμε μόλις μας το είπε. Λίγο πιο συνέπεια εγώ θα ήθελα από σένα. Δηλαδή, έρχεσαι λίγο στο μάθημα καθυστερημένη, αλλά δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Θα μπορούσες να είσαι συνεπής. Αυτό εννοώ. Το λέγαμε και τον Μαριάννα. Ναι, είδες, το λέγατε. Έχω θα μπορούσες θέμα, να είσαι ναι. συνεπής. Να ναι, φανταστείς, το έχω διορθώσει κατά πολύ, να φανταστείς. Α, και σε βλέπουμε σε βελτιωμένη μορφή. Ναι, ναι. Δηλαδή και στις εξετάσεις πάντα τελευταία, μετά το είχα έτοιμο. Λίγο προσπάθεια αυτό το πράγμα. Έκλεινα το δύο ώρα για να φύγω. Αυτό, έχεις έναν κόσμο εσύ που λειτουργεί, δεν το λέω για κακό αυτό το πράγμα, απλά κάποιες φορές ξέρεις όταν είσαι σε ένα γκρουπ και λειτουργείς μέσα στο γκρουπ. Και εσύ Μιράντα μου, έχεις μια ζωηράδα μέσα στο σπίτι και ένα κοριτσίστικο έτσι στυλ, το οποίο νομίζω ότι δεν μπορείς λίγο να το οριοθετήσεις και πάνω στη σκηνή, κάπως έτσι μου βγάζεις, ότι είσαι λίγο πιο κοριτσάκινο, θα ήθελα... Κράτα αυτό το κοριτσίστικο το στυλ σου. Αλλά κάποιες φορές ζητάτε, ρε παιδί μου, να έχεις άλλο στυλ εκεί πάνω. Ναι. Αυτή την αίσθηση μου δίνεις εμένα. Μπορεί να είμαι εντελώς εκτός και εντελώς λάθος. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Ρίγας είναι πιο ειδικός να σου το πει αυτό το πράγμα. Να είσαι λίγο πιο προσεκτική, πιο... Έχω αυτό να το κάνεις εικόνα αυτό που πας να κάνεις. Ναι, για να... το έκανα, αλλά... Για να μην σε πετάει εκτός του στυλ του τραγουδιού σε σχέση με αυτό που δεν είσαι. Δεν ήταν μέρα για κανένα λόγο. Δυστυχώς, εκείνα τα δύο λεπτά πρέπει να είναι η ώρα σου. Εδώ. Είδε μάρα, παιδάκι. Δύο φορές ακόμη. Τι ζέστη είναι αυτή. Ωραία, και πάμε εδώ τους ώμους.
έχετε μια φανταστική ημέρα. Επίσης. Ψήφισε εσύ ποιο σπουδαστή θέλει να παραμείνει στο Star Academy. Τηλεφώνησε τώρα από σταθερό ή κινητό στο 14650 και πάτα τον αριθμό που αντιστοιχεί στο σπουδαστή που θέλει να συνεχίσει στη Μουσική Ακαδημία. Ή στείλε SMS στο 14650 γράφοντα τον αριθμό του αγαπημένου σου σπουδαστή, κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Εσύ ορίζει με τη δική σου ψήφο ποιο θα παραμείνει στο Star Academy. Ωραία, εγώ θα πιω το ροζ. Ωραία. Γιατί είναι για την επιδερμίδα μου. Δεν είμαι σαν και εσάς. Λογικό. Εντάξει, αυτό. Δεν υπάρχει θέμα. Ωραία. Λοιπόν, απλά είναι κολαγόνα. Αυτό εδώ, εγώ θα πάρω το slimming. Για να διατηρήσω τη σιλουέτα. Έχεις πάρει και όγκο, παράλληλα. Ναι, γυμνάζομαι. Είσαι πιο φουσκωμένος. Μας έχει βοηθήσει η Βασιλική. Συμμυρίζει τέλεια. Ναι. Αυτό μπορείς να το πιες και με χυμό κιόλας. Το ξέρω, αλλά όχι, ήθελα με νερό σήμερα. Α, οκ. Okay. Καλό είναι και μου έτσι. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μυρίζει τέλεια. Τα κολαγόνα. Με ντιζενές. Ναι, με ντιζενές βασικά. Με ντιζενές. Λοιπόν, πάμε να το πιούμε να δούμε. Το ανακατέψεις καλά, αυτό πάει και σε καλά χυμό. Καλά δεν το ανακάτεψα, θέλει κι άλλο. Ναι, κομπλέ. Ωραία, δεν θα τσουγκρίσουμε. Ναι, εννοείται. Α, θες να το πιούμε όπως το κάνουν στους γάμους. Αμέ. Έλα. Περίμενε. Γιατί θα έχει πλάκα. Ναι, θα πούμε. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας, ρε παιδί. Στην υγειά μας. Κοίτα, δεξί-δεξί νομίζω. Δεξί, α, είμαι αριστερό, δεν έχει παντρευτεί. Είμαι αριστερόχειρας. Κρίμα, εγώ. Όχι, έχω έλα, δεξί-δεξί. Έχω χωρίσει, έλα πάμε. Έλα. Λοιπόν, υγειά μας. Οκ. Okay. Το πιούμε έτσι όλο. Ναι, όχι, εγώ δεν το πίνω, ασπροπάτο. Οκ. Άστο, μπορεί να το πιήσει και σε λίγο ακόμα. Τέλεια. Λοιπόν. Θα πετάξουμε και αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βρυστηλιανέ. Να είσαι καλά. Ό,τι άλλο θελήσεις, εδώ είμαι να σου δείξω. Ναι, όχι, αύριο θα πιω το άλλο, θα πιω το πράσινο. Αύριο... Όχι, γουαρανά. Αυτό που πίνω εγώ, αυτό πίνω εγώ. Α, για να το μυρίσω μία. Και αυτό, και αυτό εδώ... μου αρέσει με τον γουαρανά. Και αυτό είναι που βελτιώνει την όψη στο... την αυτό υγεία. Αυτό έχει πιέσει, ναι. Και το άλλο είναι που βελτιώνει την όψη και την υγεία των μαλλιών κιόλα. Έτσι. Και φολικό οξύ και βιωτικό. Mm. Και βιταμίνη C. Αυτό δεν το είχα διαβάσει τόσο καιρό. Κρίμα. Αχ, είναι για εμάς που βάφουμε το μαλλιά μας. Ναι, φυσικά. Τέλειο. Κάνει πολύ καλό. Σκέφτω το να μάξεις, λέει, να κάνουμε... Μάξεις. Όχι, εντάξει, πέρατε, δεν είναι κάτι. Να πω στην κακάκι. Όχι να πω στην κακάκι. Να μιλήσω μπροστά σε όλους βασικά. Μόνο έτσι μπορούμε να μαζευτούμε. Άμα είναι η καρδιά και εδώ και να συγχρονίσει καλά τη συζήτηση, να μην πετύχει το ένα και να μην τσακωθούμε. Ότι δεν είναι ενοχλητικό που είναι. Αν μη τι άλλο, θα γινόντουσαν κλίκες μέσα στο σπίτι. Προφανώς είναι τα δύο δωμάτια, ας πούμε. Αλλά εδώ έχουμε φτάσει να είμαστε δύο στρατόπεδα δηλαδή. Και να πυροβολάμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και εγώ του λέω ότι δεν θα βγάλει άκρη και δεν υπάρχει. Εσύ μίλα, κάνε εκείνο εκεί που είναι. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή μου χαλάει την τέτοια. Να κάνω μια βόλτα μέσα στο σπίτι δεν μπορώ να πω. Με χαλάει μόνο μια ματιά, ξέρω εγώ, ή κάτι. Αντέ, ντύπες. Μαζευτείτε. Και πάλι που δεν καταλαβαίνω που κολλάς. Δηλαδή νομίζω, ρε παιδί μου, ότι μιλάω σε επαγγελματίες κάθε φορά που μιλάω. Εδώ τουλάχιστον θέλω να μείνει εντελώς επαγγελματικό. Εδώ έχει χαθεί η επαφή εντελώς. Άστο. Κατάλαβες, είμαστε όλοι τραγουδιστές εδώ μέσα. Ήρθαμε να κάνουμε μια δουλειά, ήρθαμε να κάνουμε τώρα. Τι κάτι μοιάζει αυτή. Εδώ μέσα. Τι θέλετε, πού να σε αφήσει για μένα. Τι θέλετε. Καταρχήν να σε πω κάτι. Θα το συναντήσει αύριο μεθαύριο στις δουλειές έξω και ναι, δεν γίνεται σίγουρα, έτσι σίγουρα. Το πράγμα. Δεν γίνεται έτσι το, η φάση. Γιατί εκεί θα πέσει κατραπακές στα αλήθεια. Να σου πω κάτι. Και τι είσαι εσύ ο υπεύθυνος να βάλεις τέτοιο. Ρώτατε. Είναι εύκολα εκεί έξω. Αυτή θα σε πω. Αυτή γιατί δεν τη ρωτάς. Για την Αθήνα. Αυτή την ξέρει την Αθήνα καλύτερα από μένα. 16, 15 χρόνια δουλεύει. Πόσο χρόνο είσαι καλέ, 30. Τα 16 της δουλεύει στην Αθήνα. Τρελάνε. Την ξέρετε νύχτα. Σε 3 χρόνια. Δεν είναι. Και εγώ δεν έχω πάει ακόμα, στο να λέει. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα τους βάλουμε. Το θέμα είναι ότι όσο πιο μικρός το νιώσεις αυτό. Όσο.
όσο πιο μικρός είσαι και το δουλέψεις, δεν σε πειράζει και τόσο. Όταν μεγαλώνεις, αρχίζουν και σε πειράζουν. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, ξέρεις, νιώθεις αλλιώς. Άμα το έχεις μάθει από μικρός, μετά ξέρεις πώς. Μας πειράζει. Εμένα προσωπικά δεν με πειράζει. Εμένα προσωπικά με πειράζει, ναι. Τι σε πειράζει? Να το ακούω 24 ώρες το 24ωρο. Να? Να ακούω 24 ώρες το 24ωρο το ίδιο πράγμα. Και να υπάρχει αυτή η κακή ενέργεια. Και να περνάνε και να σε κοιτάνε κάπως, χωρίς να φταίσαι κάτι, χωρίς να έχεις κάνει κάτι. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα σε κανέναν εδώ μέσα. Ποιο είναι το πρόβλημα, παιδιά, να το λύσουμε? Αυτό είναι το θέμα. Ποιο είναι το πρόβλημα να το λύσουμε? Δεν υπάρχει κανένα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Να λυθεί. Να μπει στην κρύο σάουνα για να ξεκουραστείς και να χαλαρώσεις. Βγάλε έξω τα χέρια σου αν θέλεις. Αν νιώθεις κρύο, μετά βάλ' τα πάλι μέσα. Είναι μικρές κινήσεις έτσι. Είναι να μην βγει από μέσα σου αυτά τα πράγματα. Εδώ δεν σταματάει. Έχεις άλλο ένα λεπτό. Κουνήσου, κουνήσου, κουνήσου. Η Ρόδοτε μου, έχεις πει ότι πονάνε λίγο οι αρθρώσεις σου, οι μέσεις σου και λόγω της γυμναστικής. Πώς νιώθεις τώρα? Τώρα δεν νιώθω τίποτα από αυτά. Ξεκουράστηκες. Φρεσκαδούρα, ναι. Καινούργιος. Έτοιμος να ξεκινήσεις από την αρχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ψήφισε εσύ ποιο σπουδαστής θέλεις να παραμείνει στο Star Academy. Τηλεφώνησε τώρα από σταθερό ή κινητό στο 14650 και πάτα τον αριθμό που αντιστοιχεί στο σπουδαστή που θέλεις να συνεχίσεις στη Μουσική Ακαδημία. Ή στείλε SMS στο 14650 γράφοντας τον αριθμό του αγαπημένου σου σπουδαστή και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου. Εσύ ορίζεις με τη δική σου ψήφο ποιο θα παραμείνει στο Star Academy. Δεν πάλι με όλο αυτό. Σου είχα πει ότι παίζει ρόλο σε μένα για να τραγουδήσω. Το οτιδήποτε και να τραγουδήσω για μένα παίζει ρόλο ότι δεν μπορώ να βγω και να αυτό με ένα μικρόφωνο. Να το πω. Γεια σας, καλησπέρα. Ναι. Καλώς ήρθατε και καλή βραδιά. Ήταν λίγο σαν να σε γυρίσαμε πίσω. Ναι, αυτό. Από εκεί πέρα που είχες κάνει κάποια βήματα μπροστά, ήταν σαν να σε γυρίσαμε πίσω. Αυτό. Όχι εμείς, η επιλογή σαν επιλογή. Είναι ότι όντως μου φαινόταν αρκετά πράγματα αστεία. Πρώτα-πρώτα το ότι δεν ήξερα το κομμάτι και βγήκα να το πω γιατί ήξερα ότι δεν ήμουν έτοιμη. Ωραία. Ήταν αστείο από την αρχή. Άκου τώρα να δεις τι έγινε. Είναι ότι μου φεύγει το άγχος με το να γελάω, γι' αυτό γέλαγα με το βίντεο. Ναι. Για να ξεχαστώ λίγο, μπας και το πω χωρίς άγχος. Ας δούμε τι κομμάτια έχετε διαλέξει για αυτή την εβδομάδα. Μπαλάντες όλοι. Μία μπαλάντα, δύο μπαλάντες, τρεις μπαλάντες. Τρεις μπαλάντες. Αν να καψουρευτούμε λίγο, αγαπηθούμε λίγο, λίγο τρεφερότα. Μπας και μας αγαπήσουν κι αυτοί. Όλα σ' αγαπάνε. Όλα σ' αγαπάνε θα πω, γιατί στα backstage βρήκα την Άννα με το που με κοιτάει, μου λέει την άλλη εβδομάδα όλα σ' αγαπάνε. Τη λέω, όχι ρε Άννα, μέρα νύχτα λιώμα. Και πάμε ξαναπώ, όχι στη Βύση. Ξεκινήσω πρώτα με μία αποτίμηση του τι έγινε στο live. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Λοιπόν, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την Λιλιάνα μαζί μας, η οποία αντιμετώπισε δυστυχώς τα γνωστά, τέλος πάντων, προβλήματα ήχου κλπ. Και δεν μπόρεσε δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο και με αυτές τις συνθήκες να δείξει αυτό το οποίο έδειχνε εδώ και που έδειξε στις πρόβες εκεί πέρα. Μια μεγάλη φωνή που ελπίζω και να βρει τη θέση που της αξίζει, γιατί της αξίζει μια θέση με αυτό το φωνότυπο έξω στον ελληνικό κόσμο της μουσικής. Λοιπόν, τώρα, Φέη,
Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πρώτα απ' όλα, κυριάρχησες. Ήσουν αυτό που έπρεπε, με την προσωπικότητά σου, χωρίς πάω να μοιάσω σε κάποιον, πάω να προσπαθήσω να προσποιηθώ κάποιον άλλον κλπ. Ήσουν αυτό που έπρεπε. Δύο αναπνοούλες δεν ήταν τόσο βαθιές όσο έπρεπε, γι' αυτό και μου έκλεψες κάποιες χαμηλές νοτούλες, τις πέρασες λίγο έτσι, αλλά παρόλα αυτά η γραμμή ήταν της τεχνικής εκεί, κράτησες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ξέρεις, εγώ στοχεύω πάντα στο 110 για να πιάσουμε 89. Εσύ έπιασες 93. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι ένα ωραίο κομμάτι, δύσκολο. Όντως κινήθηκες μέσα στο κομμάτι και μέσα στο feeling και μέσα στην αισθητική αυτή της μουσικής επιλογής όμορφα και είμαι πραγματικά πολύ ευχαριστημένος, όπως ήταν και όλοι. Θα ήταν και παρανοϊκό να πει κάποιος κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, η Ρόδοτε ήταν πάρα πολύ ωραίο. Φωνητικά ήταν άψογο. Τα μη, το πέρασμα στο φαδίεση ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το μόνο που μπορώ να σου προσάψω σε εισαγωγικά, αλλά δεν άπτεται τη δική σου δικαιοδοσία, γιατί το είπα χθες στην αξιολόγηση, είναι ότι θα ήθελα χορογραφημένη την ενδιάμεση μη φωνητική. Δεν είχε φωνητική γραμμή δηλαδή από κάτω. Ήταν υποψήφιος. Ναι, και εγώ, αλλά είμαι υποψήφιος, γι' αυτό δεν το πήγα. Εντάξει, δεν έλεγα να κάνεις τετραπλό άξελ και να προσγειωθείς με το κεφάλι, ξέρω εγώ, αλλά κάποια, ρε παιδί μου, έτσι, γιατί φαινόταν εκείνη την ώρα. Ναι, φαινόταν αμήχανο. Φαινόταν του τύπου πω τώρα πρέπει να περάσουν αυτά τα 10 μέτρα. Ας κάνω έτσι, ας πούμε, σαν να είμαι σε παλιό εφηβικό πάρτι. Ξέρεις, το ένα πόδι εδώ, λίγο εδώ, το ένα πόδι εκεί, πόδι λίγο μπροστά, λίγο πίσω. Αυτό. Φάνηκε εκείνη την ώρα ότι έχανε λίγο σε ενέργεια. Το οποίο δεν θα μπορούσες και μόνος σου να το κάνεις, γιατί είχες και την επιβάρυνση του τι ήσουν προτινόμενος για πρώτη φορά. Ξέρω ότι ήταν ένα κομμάτι κόντρα σε σένα που το επέλεξες, ας πούμε, με βάση αυτή τη λογική. Ξέρω ότι επίσης δεν είναι και. Εντάξει, εγώ έχω ένα φυσικό χάρισμα στο χώρο, είναι γνωστό, αλλά τέλος πάντων ορισμένοι. Δεν είσαι, δεν είσαι. Ακριβώς. Τέλος πάντων, επειδή δεν έχουμε τραγουδιστές αίσθηση ιδιαίτερη τη κίνηση. Αυτό θα μπορούσε κάπως να το βοηθήσει, να το είχαμε συζητήσει, ας πούμε, να το έχει συζητήσει με κάποιον από τους καθηγητές του σχετικούς. Εκεί, ας πούμε, αισθανόμουν απλά λίγο ότι. Τι έγινε τώρα, έπεσε η μπαταρία. Δηλαδή, ήταν το feeling το ότι ωραία ενέργεια και μετά. Ήταν λίγο έτσι κάπως. Φωνητικά ήταν άψογο στις θέσεις του, οι νότες μεγάλες. Είμαι κατενθουσιασμένος. Ήσουν άψογος, δεν έχω να πω τίποτα. Στυλιανός. Top marks, τέλος πάντων, να σας μιλήσω έτσι πελοποννησιακά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια πολύ ωραία και σοφή επιλογή κομματιού. Πολύ ωραία δοσμένη, με τις νότες σου πολύ ωραία καθισμένες μέσα στον αέρα μας. Άνοιξες, άρθρωσες, φύγαμε από τις πολύ κλειστές θέσεις που είχαμε πει. Δηλαδή, τραγούδησες πολύ ωραία, με μια αρθρωμένη, κλασική σε εισαγωγικά άρθρωση, κομμάτι το οποίο δεν είναι κλασικά, τα οποία όμως υπηρετούνται από την ίδια άρθρωση, γιατί όλοι τα ίδια ελληνικά μιλάμε και όλοι τα ίδια φωνή τα χρησιμοποιούμε, τα τραγουδάμε. Άρα λοιπόν ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν σκηνικά υπέροχο. Ήσουν, ρε παιδί μου, παρόν, δεν ήσουν οσύ παρόν, ήσουν εκεί. Πάντα είσαι εκεί. Απλώς κάποιες φορές είναι παρά είσαι εκεί. Κάποιες φορές είσαι λίγο λιγότερο εκεί, αλλά είσαι πάντα παρόν. Πώς να σου πω, είσαι ο μόνος ο οποίος κοιτάει. Και ο Ηρόδοτος το κάνει, πια τη Χριστιανά. Απλά λέω ότι ευρύτερα είσαι εσύ που κοιτάς, ας πούμε, εκείνη την ώρα την επιτροπή και λες: Είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι εδώ. Εντάξει, μπορεί να λες εκείνη την ώρα βέβαια κάτι δυσάρεστο και να είναι το βλέμμα έτσι ή και κάτι ανάποδο, αλλά είσαι όμως εκεί. Και αυτό δείχνει μια στόφα καλλιτεχνική που εγώ τουλάχιστον την εκτιμώ πάρα πολύ. Χριστιανά, υπέροχη για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Αναπνοή θεαματική, αυτό που σου έχω πει και κατηδίαν μετά που βγήκες. Μ' άρεσε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα. Δεν είμαι σίγουρος αν το λευκό χρώμα ήταν το ίσως το καλύτερο. Το τραγούδι σου ήταν πάρα πολύ ωραίο, το τραγούδισμά σου. Πολύ ωραίες οι νότες σου. Σου είχα πει και το είπα και πιο πριν ότι κάποιες, θα μπορούσες να ρίξεις λίγο τον τόνο, με την έννοια όχι τον τόνο, το μουσικό, να ρίξεις λίγο τους τόνους. Είχε λίγο παραπάνω ενέργεια σε κάποια σημεία, το οποίο φάνηκε μενφωνητικά για τους ανθρώπους που ξέρουμε την πίεση, ας πούμε, και ότι αυτό τώρα πατάει λίγο λαιμό, ενώ δεν θα μπορούσε να είναι σε αυτή τη θέση. Παρότι ότι είχες την αναπνοή, επέλεξες λίγο να κάνεις έτσι αυτή την προγναθική αίσθηση λίγο του τραγουδιού σε κάποια. Λόγω του live, ναι. Κοίταξε, 19 χρονών εγώ θα είχα φύγει, θα με είχαν πάει με το φορείο αν έβγαινα σε τέτοια live.
Σκύβω το κεφάλι με θαυμασμό σε όλους σας ως προς αυτό και σε εσένα ασφαλώς που μιλάμε τώρα, γιατί ακριβώς εγώ δεν θα τολμούσα να βγω σου λέω από το σπίτι μου στα 19. Έτσι να ξέρουμε και τι λέμε. Οι ευχάριστες εμπειρίες στο σπίτι του Star Academy συνεχίζονται. Γι' αυτό ευθύνονται τα Μεντίζενές. Έχουμε εγκαταστήσει την κρυοσάουνα, αλλά ποτίζουμε ένα εκπληκτικό κολαγόνο τα παιδιά, τους μαθητές του Star Academy. Παρουσιάζουμε αυτά τα καταπληκτικά προϊόντα, τα οποία κατά αποκλειστικότητα φέρνουν στην Ελλάδα και την Κύπρο, τα Μεντίζενές, το δίκτυο κοσμητικής ιατρικής, που μας υπόσχεται πολλές και διαφορετικές επιδράσεις θετικές στον οργανισμό μας, με τα προϊόντα που έχουμε εδώ μαζί μας, τα οποία είναι στερεά πεπτίδια κολαγόνου. Για την ιστορία να πούμε ότι μετά τα 25 μειώνεται η παραγωγή του κολαγόνου. Και έρχονται τα προϊόντα των Μεντίζενές να βοηθήσουν τον οργανισμό μας να παράγει νέο κολαγόνο, να συμπληρώσει αυτή την έλλειψή του και να βοηθήσει στην αντιγύρανση, στην ενδυνάμωση των ιστών, των αρθρώσεων, να σβήσει τα σημάδια του χρόνου, τις ρητίδες από το πρόσωπό μας. Ένα κολαγόνο το οποίο δεν είναι όπως όλα τα άλλα. Δεν έχει αυτή την αποθητική γεύση, εκπληκτική γέψη, με συμπλήρωμα superfoods, δηλαδή υπερτροφών, elderberries, υαλουρονικό, πρωτεΐνες, πολυβιταμίνες. Έχει πολύπλευρη δράση και φανταστική γεύση. Είναι προέλευσης γερμανικής από την διάσημη εταιρεία Gelita, και όχι κινέζικα, διότι είναι ένας κολοσσός στην παραγωγή κολαγόνου, 120 ολόκληρα χρόνια η Gelita, με 20.000 εργαζόμενους και μια τεράστια εμπειρία αυτών στην παραγωγή πόσιμου κολαγόνου. Κοντά μας είναι η Βασιλική Δημητροπούλου, η καθηγήτρια φυσικής αγωγής των μαθητών του Star Academy, να μας πει την προσωπική της εμπειρία, αλλά και των παιδιών, σχετικά με την γεύση και την επίδραση του κολαγόνου των Μεντίζενές. Βασιλική μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εφή. Πώς σου φάνηκε? Επίσης, είναι ένα φανταστικό προϊόν, το οποίο εγώ το έχω βάλει στην καθημερινότητά μου από τότε που το γνώρισα και έχω δει μεγάλη διαφορά στις αρθρώσεις μου, γιατί καταπονείται πάρα πολύ το σώμα μου λόγω της δουλειάς μου, στην επιδερμίδα μου, και δεν νιώθω πια τόσο κουρασμένη. Η απόδοσή μου στη δουλειά είναι ακόμη καλύτερη. Στο δέρμα είδες διαφορά? Γιατί είσαι πολύ νέα, δεν θα υπήρχαν σημάδια του χρόνου, αλλά βλέπεις την υφή της επιδερμίδας βλέπω διαφορά? Βλέπω στην υφή της επιδερμίδας μου, είναι σίγουρα πιο λαμπερή, πιο τονωμένη. Mm-hmm. Έχω αγαπημένο προϊόν, δηλαδή. Ποια γεύση? Αυτό που είναι φράουλα. Αχ, τέλεια. Ναι, και βελτιώνει την υγεία της επιδερμίδας, την όψη και τα παιδιά εδώ, οι μαθητές πεινούν. Και φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν το έχω κρατήσει μόνο για μένα, αλλά το έχω συστήσει στους μαθητές, στους σπουδαστές της Ακαδημίας, οι οποίοι το πίνουν καθημερινά. Και φυσικά θα θέλω να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό, αν υπάρχει κάποιος περιορισμός στην δοσολογία? Κανένας. Μπορούμε καθημερινά, το διαλύουμε σε μισό ποτήρι νερό, έχει εκπληκτική γεύση και μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στο break μας, στη δουλειά, οπουδήποτε βρισκόμαστε. Σε μισό ποτήρι νερό το πίνουμε και έχουμε τα αποτελέσματα. Επίσης, ξέχασα να πω ότι και οι αθλητικές επιδόσεις βελτιώνονται, αλλά επειδή βοηθά στην παραγωγή της αυξητικής ορμόνης, έχουμε και καλύτερο ύπνο. Δεν ξέρω, κοιμάσαι ήσυχη τα βράδια? Κοιμάμαι ήσυχη τα βράδια. Έχω δει σίγουρα βελτίωση. Ωραία. Το σημαντικό είναι, για να πω και για τα παιδιά, γιατί μιλάω εκ μέρους τους, είναι ότι το πίνουν πριν από την προπόνησή τους, πριν από τη γυμναστική που κάνουμε, και νιώθουν όλοι μεγάλη ευεξία και τόνωση και βγαίνει πολύ πιο εύκολο το πρόγραμμα γυμναστικής. Ναι, που βελτιώνει την αθλητική επίδοση σίγουρα. Οι έφοι το πίνουν και μετά την προπόνησή τους και νιώθουν πολύ ενυδατωμένοι και φυσικά ξεκουράζεται το σώμα ακόμη πιο γρήγορα. Να πούμε ακόμη ότι βοηθά στην εξαφάνιση της κυταρίτιδας και στον έλεγχο του σωματικού βάρους. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν πίνουμε αυτά τα κολαγόνα, αυτή την πρωτεΐνη της νιώτης των Μεντίζενές, υπάρχει μια πολύπλευρη δράση σε όλο τον οργανισμό μας. Νύχια, μαλλιά, σώμα, πρόσωπο. Εκπληκτική αίσθηση, καλή διάθεση, μεγαλύτερες επιδόσεις στον αθλητισμό και καλύτερος ύπνος. Δεν έχουμε κάτι να φοβόμαστε, καμία παρενέργεια, είναι 100% απορροφήσιμο από τον οργανισμό. Παγκοσμίως είναι το μόνο που έχει 100% απορροφησιμότητα από τον οργανισμό μας και βέβαια είναι πιστοποιημένο, είναι γερμανικής προέλευσης και μοναδικό στο να μας κάνει να νιώθουμε υπέροχα. Ζήστε το κι εσείς. Κολαγόνα από τα Μεντίζενές, αυτή η πρωτεΐνη που μπορεί να είναι το δώρο του Θεού για όλους μας.
Ψήφισε εσύ ποιο σπουδαστή θέλει να παραμείνει στο Star Academy. Τηλεφώνησε τώρα από σταθερό ή κινητό στο 14650 και πάτα τον αριθμό που αντιστοιχεί στο σπουδαστή που θέλει να συνεχίσει στη Μουσική Ακαδημία. Ή στείλε SMS στο 14650 γράφοντα τον αριθμό του αγαπημένου σου σπουδαστή και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου. Εσύ ορίζει με τη δική σου ψήφο ποιο θα παραμείνει στο Star Academy. Θα πάλι με όλο αυτό, θα σου είχα πει ότι παίζει ρόλο σε μένα για να τραγουδήσω. Το οτιδήποτε και να τραγουδήσω για μένα παίζει ρόλο ότι δεν μπορώ να βγω κενά αυτό με ένα μικρόφωνο. Να το πω. Γεια σας, καλησπέρα. Ναι. Καλώς ήρθατε και καλή βραδιά. Ήταν λίγο σαν να σε γυρίσαμε πίσω. Ναι, αυτό. Από εκεί πέρα που είχες κάνει κάποια βήματα μπροστά, ήταν σαν να σε γυρίσαμε πίσω. Αυτό. Όχι εμείς, η επιλογή σαν επιλογή. Είναι το ότι όντως μου φαινόταν αρκετά πράγματα αστεία. Πρώτα-πρώτα το ότι δεν ήξερα το κομμάτι και βγήκα να το πω γιατί ήξερα ότι δεν ήμουν έτοιμη. Ωραία. Ήταν αστείο από την αρχή. Άκου τώρα να δεις τι έγινε. Είναι ότι μου φεύγει το άγχος με το να γελάω, γι' αυτό γέλαγα με το βίντεο. Ναι. Για να ξεχαστώ λίγο, μπας και το πω χωρίς άγχος. Ας δούμε τι κομμάτι έχετε διαλέξει για αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα τρεις προτινόμενους από εδώ. Εντάξει. Σου τους φάγανε! Σου τους φάγανε, Πολίνα! Σου κάνουνε βουντού! Πάνω σε αυτό δεν έχω κάτι να σας πω. Σου κάνουνε βουντού! Αυτό το ξέρουμε, την να πάθεις κάτι για σήμερα. Μα και εσύ. Εσείς οι δύο είστε για πρώτη φορά, σωστά? Ναι. Και ο Μάκης είναι δεύτερη. Ωραία. Θα ξεκινήσω με εσάς τις δύο λοιπόν, αφού είστε για πρώτη φορά. Θα ξεκινήσω με εσένα που είσαι πιο παλιά, Ντάλη. Ομολογώ ότι αυτή την εβδομάδα ήταν λες και λίγο αδικήθηκε. Γιατί να σας πω την άποψή μου. Το ίδιο όμως και η Μιράντα. Δηλαδή η Μιράντα έπρεπε να πει ένα ροκ κομμάτι που δεν έχει συνηθίσει να λέει ροκ κομμάτια. Τονικά ήσουν μια χαρά. Θα στα πω. Ναι. Η Ντάλη έπρεπε να πει ένα κομμάτι το οποίο είναι λαϊκό, το είπε βέβαια με το δικό της στυλ, αλλά είναι συνηθισμένος πιο λαϊκός ο ήχος, οπότε αυτές τις δύο για κάποιο λόγο δεν τις είχαν πολύ προσεγγίσει. Οι υπόλοιποι, εντάξει, πάνω κάτω, θα μπορούσε να ήταν και το στυλ σας αυτό. Μου φάνηκες αποσυντονισμένη, δηλαδή, ενώ τις άλλες φορές, ακόμα και στο All About That Bass, ναι, ξέχασες στίχους. Αλλά ήσουν εκεί, δηλαδή μου το παρουσίαζε στο κομμάτι. Προχτές δεν το είδα αυτό. Είδες ότι ήμουν πάνω στο stage, γιατί κοιταζόμασταν συνέχεια. Και επειδή σε κοιτούσα και προσπαθούσα να καταλάβω τι συμβαίνει, σε ένιωθα στον απόλυτο αποσυντονισμό. Δηλαδή έβλεπα ότι η Δαλιδά είναι εκεί σωματικά, αλλά η ψυχή της κάπου αλλού ταξιδεύει, δεν είναι εκεί. Οπότε, τονικά, δεν άκουσα και κάτι το τραγικό, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο εμφανές τουλάχιστον λάθος. Αλλά δεν υπήρχε η ψυχή σου. Ήσουν η μισή και να το είχες εκεί. Είχα αγχωθεί πάλι με όλο αυτό. Θα σου είχα πει ότι παίζει ρόλο σε μένα για να τραγουδήσω. Το οτιδήποτε και να τραγουδήσω για μένα παίζει ρόλο ότι δεν μπορώ να βγω κενά αυτό με ένα μικρόφωνο. Να το πω. Γεια σας, καλησπέρα. Ναι. Καλώς ήρθατε και καλή βραδιά. Δεν μπορώ να το κάνω. Είναι άλλο το εγώ. Η Μιράντα. Και εσύ ένα το ίδιο θα πω. Τονικά ήταν μια χαρά το κομμάτι σου. Βέβαια, από την αρχή της εβδομάδας είπαμε ότι αυτό το κομμάτι θα μπορούσε να το προσεγγίσει, ας πούμε, καλύτερα η Έλενα, π.χ. Ξέρεις τι. Ένας πιο ροκ άνθρωπος. Μ' αρέσει γενικά, μ' αρέσουν αυτά τα κομμάτια. Μπορώ να τα πω. Απλά δεν έχω τη φωνή. Αυτό. Να τα υποστηρίξω. Δεν ακούγεται άσχημο, αλλά δεν είναι και κάτι το τρομερό. Δεν είναι πάνω σου. Δηλαδή, είναι και η One Direction, είναι pop τέτοιο. Μπορούσε να το κάνει να, pop, να αλλά είναι πιο pop όπως είναι αυτή. Ναι, αλλά δεν μπορούσα, ας πούμε, να βάλω ούτε γραίες στη φωνή μου, να αλλάξει λίγο, να πεις ότι πάει λίγο προς τα εκεί, προς το κανονικό κομμάτι τουλάχιστον. Ναι. Θα έλεγα ότι η φωνή της είναι πιο ευγενική εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, η φωνή της είναι πιο. Μα και σαν παρουσία είναι κοριτσιστική. Μπορεί να υποστηρίξει και έναν άλλο ρόλο, αλλά σίγουρα δεν έχει αυτή τη μαγιά που ήθελε το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο, ναι. Ήθελε κάτι άλλο το οποίο δεν το βγάζει η φωνή. Δεν έχει αυτό το χρώμα, δεν έχει αυτό τον ήχο. Ναι. Ο Μάκης.
άρεσε αυτό το που άκουγα. Δάσκαλα. Δεν ήταν κάτι, δεν ήταν κάτι. Αυτό που το έχεις πει και πριν βγεις. Αλλά εγώ το διασκέδασα σαν θεατής, δηλαδή μου άρεσε. Θα ερχόμουν να σε ακούσω. Αν το έλεγα πριν δύο live, ας πούμε, ίσως να το παίρναμε κι αλλιώς. Απλά μας φάνηκε κάτω στους καθηγητές ότι ήταν λίγο σαν να σε γυρίσαμε πίσω. Ναι, αυτό. Από εκεί πέρα που είχες κάνει κάποια βήματα μπροστά, ήταν σαν να σε γυρίσαμε πίσω. Αυτό. Όχι εμείς, η επιλογή σαν επιλογή. Εντάξει, δεύτερη καλύτερη βαθμολογία. Για μένα θα μπορούσε να έχεις και την πρώτη. Όχι επειδή κάνω μαζί μάθημα, ξέρετε πάρα πολλές φορές ότι θα το ξαναπώ. Εγώ είχα μείνει ότι ήταν η πρώτη Έλληνα στην αρχή με το 55. Για εσάς λοιπόν που δεν το γνωρίζετε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ ψηφίζω από την ομάδα μας άτομα. Κανονικά. Δεν ψηφίζω. Δεν σας βλέπω σαν ομάδες. Ψηφίζω κανονικά. Το κομμάτι μου άρεσε πάρα πολύ. Συγκεκριμένα ήμασταν από κάτω με τη Βασιλική και μας είχε ανατριχιάσει. Εν τω μεταξύ μου άρεσε που κάποιος από την Κριτική Επιτροπή, και νομίζω ότι αυτή ήταν η Βύση, αλλά χωρίς να είμαι σίγουρη, σου είπε αυτό που σου λέω πάρα πολλές φορές και στο λέω όχι τώρα, στο λέω πάντα, από πάντα. Ότι όταν τραγουδάς θέλω να σε κοιτάω. Ο Καρβέλος μου το. Α. Λοιπόν, το Χριστινιό. Έχεις πάρει κάποιες ψήφους. Θα σου πω την δική μου άποψη. Την οποία την είπα και στην ψηφοφορία. Δεν σε έχω ψηφίσει. Εγώ. Όχι, σπίρμα. Έχω ψηφίσει τη Μιράντα. Δεν έχω ψηφίσει εσένα. Γιατί έκανες αυτό το λάθος. Γιατί μπορεί αυτή την εβδομάδα να μην ήσουν τόσο καλή, αλλά είχες και κάτι το οποίο μου άρεσε. Δηλαδή αντικειμενικά. Δεν μου αρέσαν όμως τα κάποια σημεία. Δηλαδή. Εννοείς φωνητικά ή. Θα σου πω τώρα. Εμένα δεν μου αρέσαν πάρα πολλά σημεία, σχεδόν κανένα φωνητικά. Καταρχήν ήθελα πραγματικά να σε ρωτήσω, γιατί το αντιλήφθηκα και την ώρα, αλλά πάντα τη μέρα του live δεν σας λέω πολλά πράγματα, γιατί εντάξει, έχετε μια σπίθα. Δεν κατάλαβα. Σε είδα να ανεβαίνεις επάνω στη σκηνή και γελούσες. Οπότε μέσα σε δευτερόλεπτα έπρεπε να ξαναμπεί στο ρόλο το ότι κάθομαι στο πάτωμα και το γκάζι είναι ανοιχτό. Πεθαίνω. Και μετά τελειώνει το κομμάτι και σε πιάνει πάλι ένα ξεκάρδισμα, να σου το πω έτσι. Αυτό εγώ προσπαθούσα να καταλάβω. Είναι άμυνα. Και από αυτό. Είναι, θέλει να κλάψει, και αυτό. Αλλά γελάει. Αυτό κυρίως, γιατί δεν λέει να κλαίμε. Ή εκείνη την ώρα μου προκαλείται ότι δεν έχει την αίσθηση του τι γίνεται, πού είμαστε, τι κάνουμε. Όχι. Προσπαθούσα να καταλάβω. Ήταν αυτό. Ήταν τα δύο πρώτα. Ωραία. Είναι ότι όντως μου φαινόντουσαν αρκετά πράγματα αστεία. Πρώτα-πρώτα το ότι δεν ήξερα το κομμάτι και βγήκα να το πω γιατί ήξερα ότι δεν ήμουν έτοιμη. Ωραία. Ήταν αστείο από την αρχή. Άκου τώρα να δεις τι έγινε. Συν ότι μου φεύγει το άγχος με το να γελάω. Γι' αυτό γέλαγα με το βίντεο. Ναι. Για να ξεχαστώ λίγο, μπάσκετ το πω χωρίς άγχος. Εντάξει, είσαι πάρα πολύ αγχωμένη. Μπάσκετ. Πάρα πολύ αγχωμένη. Έφαγες εκεί πέρα το στίχο που έπαθα ένα. Εγώ να δεις τι έπαθα. Εγκεφαλικό, γιατί είναι απέναντι. Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το αστείο ότι όταν είπε το αισθάνομαι. Που. Ξεχνάει το στίχο της και λέει το αισθάνομαι, το λέει γελώντας. Ναι, κάπως το αισθάνομαι. Αλήθεια. Ναι, αισθάνομαι. Δηλαδή είχε ένα γέλιο. Σταμάτησε, έκανε άλλη μια φορά που. Αισθάνομαι. Γιατί ξέρεις τι κάνω. Στο άλλη μια φορά, ποτέ δεν το θυμάμαι στο Α. Στο άλλη, δεν θυμάμαι ποτέ τι λέει, τι έλεγε μετά. Ναι. Και με το που λέω το φορά, μου έρχεται. Συνήθως. Και εκεί δεν μου έρχεται. Που. Τι κάνω τώρα. Αισθάνομαι. Εντάξει, οκ. Okay, πιανώ τα πια. Ότι... Ωραία. Κακό. Κακό. Α, κακό. Τώρα να δεις τι έγινε. Πολύ κακό. Εγώ λοιπόν, σαν θεατής και όχι σαν δασκάλα σου, βλέπω έναν άνθρωπο που εκείνη την ώρα έχει πάθει, έχει κομπλάρει, ρε παιδί μου. Κρίση πανικού. Στην απόλυτη. Έτοιμη μου. Ναι, το απόλυτο πάγωμα. Αν ήμουν και όρθια, θα είχα λιποθυμήσει. Καλύτερα που ήσουν κάτω. Θα είχα λιποθυμήσει. Ανάμεσα στις τονικές αστάθειες και τις συναισθηματικές σου αστάθειες, κάπου το βρίσκες, κάπου το χάνες. Εκεί που το βρίσκες ήταν που ήμουν σίγουρη για τα λόγια. Ωραία. Και εκεί που το χάνε ήταν τώρα. Ναι, αυτή την εβδομάδα ομολογώ ότι δεν ήσουν καλή. Εγώ απόρρισα με το γεγονός ότι ότι πήρες τόσο υψηλή βαθμολογία τη στιγμή που υπήρχαν πάρα πολλά σημεία λάθος. Στο λέω πολύ ειλικρινά, γιατί θα είναι χαζό να σου πω ψέματα, γιατί πρέπει να είμαι ο καθρέφτης σας. Αν σας λέω 100 φορές, γιατί κάπου το άκουσα αυτό, αν σας πω 100 φορές να θυμηθείς τι λέω,
ότι είσαστε μοναδικοί, έχετε απίστευτες φωνές, είστε φωνάρες. Δεν το θέλουμε αυτό. Και καλλιτεχνάρες. Αυτό θα ήταν τελείως λάθος για μένα. Θα ήμουν τελείως λάθος. Ψήφισε εσύ ποιο σπουδαστή θέλει να παραμείνει στο Star Academy. Τηλεφώνησε τώρα από σταθερό ή κινητό στο 14650 και πάτα τον αριθμό που αντιστοιχεί στο σπουδαστή που θέλει να συνεχίσει στη Μουσική Ακαδημία. Ή στείλε SMS στο 14650 γράφοντα τον αριθμό του αγαπημένου σου σπουδαστή, κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Εσύ ορίζει με τη δική σου ψήφο ποιο θα παραμείνει στο Star Academy. Ας δούμε τι κομμάτια έχετε διαλέξει για αυτή την εβδομάδα. Μπαλάντες όλοι. Μία μπαλάντα, δύο μπαλάντες, τρεις μπαλάντες. Αν δεν καψουρευτούμε λίγο, αγαπηθούμε λίγο, λίγο τρυφερότητα. Μπας και μας αγαπήσουν κι αυτοί. Όλα σ' αγαπάνε. Όλα σ' αγαπάνε θα πω, γιατί στα backstage βρήκα την Άννα με το που με κοιτάει, μου λέει την άλλη εβδομάδα όλα σ' αγαπάνε. Τη λέω, όχι ρε Άννα, μέρα νύχτα λιώμα. Και τώρα μην ξαναπώ, όχι στη Βύση. Ωραία τα φασολάκια. Ας δούμε τι κομμάτια έχετε διαλέξει για αυτή την εβδομάδα. Είναι καταπληκτικό. Η Φέη θα πει στο ποια θυσία. Άντζελα Δημητρίου. Θέλω να δω τις αναπνοές. Η Λέιδη. Και εδώ έχουμε Jackson 5. Έτσι δεν είναι. Who's loving you? Τρελάνε όλους. Το team θα τους τρελάνε αυτή την εβδομάδα όλους. Όχι, ποικιλομορφία, ε. Απίστευτο. Αυτή τη εβδομάδα. Απίστευτο. Λοιπόν, αυτά νομίζω. Για το live δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλή επιτυχία σε όλους. Θα μελετήσουμε με τρέλα και ενθουσιασμό μες τη εβδομάδα και θα τα πούμε περισσότερα το Σάββατο. Και η Χριστίνα. Εγώ δεν θέλω να ξαναδοκιμαστώ και να παίξω. Λέω να πω κάτι που ξέρω. Είναι αυτό. Να του θυμίσω τουλάχιστον με αυτό που ξέρω. Το Something's Gotta Hold on Me. Musical, ωστόσο, κομμάτι. Δηλαδή έχει μέσα στοιχεία musical. Το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Είναι από musical. Είναι. Αυτό είναι και από musical. Ναι, έχει στοιχεία musical. Απλά είναι πιο γρήγορο, upbeat. Το επιλέγει γιατί. Γιατί είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι ένα τραγούδι που δείχνει η φωνή. Ναι, έχει βέβαια. Είναι χαρούμενο επιτέλους. Ολοκλαίω. είναι γρήγορο. Δηλαδή είναι challenge για μένα, γιατί με τις μπαλάντες είμαι καλύτερη. Οπότε είναι ήδη είναι αρκετά challenge και φωνητικά και στο τι πάει πιο γρήγορα. Έχει και γρεζάκια. Αυτά, εντάξει, αυτά είναι τα μόνα που μου βγαίνουν και παραπάνω και όλες από ό,τι πρέπει και τα ελαττώνω να φανταστείς. Δηλαδή όταν μου τη δίνει δεν σκέφτομαι και όλο τραγουδάω σαν να... Έχει ψηλές που τις αγαπάς εσύ πάρα πολύ. Η φωνή σου αλλάζει, δηλαδή όταν είναι στις χαμηλές βγάζεις μια άλλη φωνή και όταν είσαι στις ψηλές βγάζεις μια άλλη φωνή. Τι μου συμβαίνει. Δαιμονίζομαι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό της φωνής σου, το ότι έχεις και πολύ ψηλές και πολύ χαμηλές. Ναι. Θα ήθελα να μου πείτε, εσείς που έχετε προταθεί αυτή την εβδομάδα, τι σκέφτεστε να μου πείτε, να μας παρουσιάσετε το Σάββατο. Έχετε κάτι στο μυαλό σας?
Εγώ θέλω να πω το Toxic της Britney. Από Britney ή διασκευή από τη Melanie. Διασκευή από τη Melanie Martinez, πολύ acoustic. Αρκετά. Πολύ acoustic. Ωραία, σου πηγαίνει. Νομίζω ότι μοιάζει η φωνή σου. Της Melanie εννοώ. Ναι. Και θα είναι ωραίο να βάλεις μέσα αυτούς τους χρωματισμούς, γιατί το κάνει... Και γρέζει, επίσης. Εδώ βγαίνει, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Γιατί είναι ένα κομμάτι όμως που ταιριάζει περισσότερο σε μένα. Και σαν ιδιοσυγκρασία και σαν ο χαρακτήρας του τέλος πάντων, είσαι εσύ. Άρα πρέπει να δώσεις σημασία και στο στίχο αναγκαστικά, γιατί έχει στίχο. Ναι. Μου αρέσει αυτό και εμένα μου αρέσει. Το κομματάκι. Και εμένα. Ψήφισε εσύ ποιο σπουδαστή θέλει να παραμείνει στο Star Academy. Τηλεφώνησε τώρα από σταθερό ή κινητό στο 14650 και πάτα τον αριθμό που αντιστοιχεί στο σπουδαστή που θέλει να συνεχίσει στη Μουσική Ακαδημία. Ή στείλε SMS στο 14650 γράφοντα τον αριθμό του αγαπημένου σου σπουδαστή και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου. Εσύ ορίζει με τη δική σου ψήφο ποιο θα παραμείνει στο Star Academy. Μπαλάντες όλοι. Μία μπαλάντα, δύο μπαλάντες, τρεις μπαλάντες. Τρεις μπαλάντες. Αν να καψουρευτούμε λίγο, αγαπηθούμε λίγο, λίγο τρυφερότητα. Μπας και μας αγαπήσουν κι αυτοί. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο σπίτι του Star Academy. Έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε μια τεράστια αποκλειστικότητα των Medizenes. Το δίκτυο κοσμητικής ιατρικής που μετρά 25 χρόνια στην Ελλάδα, έγραψε ιστορία στην εμφύτευση μαλλιών και την αντιγύρανση, φέρνει μια τεράστια αποκλειστικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο. Την κρυοσάουνα. Κρυοζενές είναι το όνομα της αποκλειστικής αυτής μεθόδου που μέσα σε 3 λεπτά μπορεί να κάψει έως και 2.000 θερμίδες. Θα το πούμε αυτό διαστόματος των ίδιων των παιδιών μέσα από τη μαρτυρία της καθηγήτριας φυσικής αγωγής του σπιτιού, του Star Academy, της Βασιλικής Δημητροπούλου. Βασιλική μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για πες μας για την εμπειρία των παιδιών. Μπήκαν στην κρυοσάουνα, αλλά και εσύ ίδια. Έχω μπει, έχω και εγώ προσωπική εμπειρία, αλλά και οι μαθητές μου, οι οποίοι το απολαμβάνουν κάθε φορά. Νιώθουν ευεξία, νιώθουν αναζωογόνηση. Νιώθουν τους μυϊκούς πόνους, ειδικά μετά τη γυμναστική, γιατί καταπονούνται αρκετά τα παιδιά με το χορό, τη γυμναστική που κάνουν καθημερινά και νιώθουν πάρα πολύ ανακουφισμένοι. Τέλεια. Τα κορίτσια, ιδιαίτερα έτσι εμείς οι γυναίκες που έχουμε και λίγο θέμα με την κυταρίτιδα, λίγο πολύ όλες, τα κορίτσια είναι πάρα πολύ ευχαριστημένα, καθώς βλέπουν μεγάλη βελτίωση στην επιδερμίδα τους και στην υφή του δέρματός τους. Οπότε έχω να πω ότι όλα τα παιδιά είναι κατενθουσιασμένα με αυτή την ευκαιρία που τους δίνεται να κάνουν θεραπεία στην κρυοζενές. Λοιπόν, έτσι όπως το είπες, εύπεπτα και απλά, έτσι ακριβώς λειτουργεί αυτή η μέθοδος. Θέλω να τονίσω ότι αυτά τα 3 λεπτά είναι αρκετά για να κάνουν την πραγματική λιποδιάλυση, το κάψιμο των 2.000 θερμίδων, βάζοντας φωτιά στην κυριολεξία στον μεταβολισμό μας και πλημμυρίζοντας τον εγκέφαλό μας με ενδορφίνες. Γιατί βρισκόμαστε για 3 ολόκληρα λεπτά στους μείον 140. Όπως βλέπουμε στα πλάνα μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν τους αθλητές της ομάδας μπάσκετ των εκπαιδευτηρίων Δούκα, αλλά είχα και εγώ η ίδια την βιωματική μου εμπειρία, οπότε μπορώ να πιστοποιήσω στον κόσμο, στους τηλεθεατές, ότι εκείνη την ώρα, ενώ βρισκόμαστε στους μείον 140 και γίνεται μια τεράστια λιποδιάλυση από 1.500 ως 2.000 θερμίδες στα 3 λεπτά, έχουμε έκρηση ενδορφινών, πλημμυρίζει ο εγκέφαλός μας, οπότε φτιάχνει το κέφι, έχουμε θεραπεία μυοσκελετικών πόνων, αρθρίτιδας, τενοντίτιδες. Όλα μπορούν να διορθωθούν με την κρυοσάουνα, που είναι, το τονίζω αυτό, μια πανάκια στη λιποδιάλυση και τη θεραπεία. Είναι η καμπίνα που υπάρχει στο σπίτι του Ρονάλντο και τώρα απευθύνεται και στον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Αυτό θα το αποδείξουμε και στη συνέχεια, Βασιλική μου, γιατί θα δώσουμε την ευκαιρία μέσα από εδώ, από την εκπομπή, από το σπίτι του Star Academy, στον καθένα από εσάς να ζήσει αυτή την εμπειρία, να νιώσει στο σώμα του αυτή τη διαφορά, να κάνει αυτό το δώρο στον εαυτό του για καλή διάθεση, θεραπεία και λιποδιάλυση. Δεν έχει όριο ηλικίας. Δεν έχει απαγορευτικό εποχής ήλιου ή θάλασσας. Είναι εκπληκτικό, είναι μοναδικό, είναι μια πανάκια και τώρα μπορεί να το ζήσει ο καθένας μας.
Έχετε επίσης δωρεάν ραντεβού με το γιατρό σας σε όλο το δίκτυο κοσμητικής ιατρικής με DZNS. Μπαίνετε στο Σύνταγμα, στην Ερμού, στο Μαρούσι, στο Περιστέρι, τώρα και στον Πειραιά, στο νέο κατάστημα, το νεοκλασικό αυτό υπέροχο κτίριο των MediZNS, Βασιλέως Γεωργίου και Πραξιτέλους 137 και στην Τζιμισκή στη Θεσσαλονίκη. Σας βλέπει γιατρό, σας ενημερώνει για τα πάντα, ρωτάτε ό,τι θέλετε για την κρυοσάουνα και βέβαια για την μέθοδο κρυοζενές που ζουν από τους πρωταθλητές παγκοσμίως μέχρι τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας, ο καθένας μας. Έχετε την ευκαιρία μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή να το ζήσετε σε μια προνομιακή τιμή γνωριμίας. Καλέστε τώρα στο 801-11-61-061 και πείτε μας ότι βλέπετε αυτή την ώρα Star Academy. Θα έχετε την κρυοσάουνα, το κρύο ζενές, στην αποκλειστική τιμή γνωριμίας ολοκληρωμένης συνεδρίας, 40 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Καλέστε όμως τώρα στο 801-11-61-061 και πείτε μας ότι βλέπετε Star Academy, 40 ευρώ μόνο για όλους μας. Μπαλάντες όλοι. Μία μπαλάντα, δύο μπαλάντες, τρεις μπαλάντες. Τρεις μπαλάντες. Αν να καψουρευτούμε λίγο, αγαπηθούμε λίγο, λίγο τρυφερότητα. Μπας και μας αγαπήσουν κι αυτοί. Όλα σ' αγαπάνε. Όλα σ' αγαπάνε θα πω, γιατί στα backstage βρήκα την Άννα με το που με κοιτάει, μου λέει την άλλη εβδομάδα όλα σ' αγαπάνε. Τη λέω, όχι ρε Άννα, μέρα νύχτα λιώμα. Και το έπρεπε ξαναπώ, όχι στη Βύση. Γιατί, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο. Για αγαπάνε. Γιατί το κουστάω και το κομμάτι, το λέω όλα τα χρόνια. Θέλω κανένα δύο-τρία σημειάκια έτσι να τα δούμε λίγο μαζί, να το φτιάξουμε έτσι όπως πρέπει για το show, γιατί να φύγει λίγο σκύλος από μέσα μας. Το μαύρο, το σκυλί! Είναι η αφορμή που τραγουδάω. Ο Γονίδης είναι ο μέντορας μου, ο τέτοιος μου, τα έχουμε πει αυτά. Θα θυμάσαι τόσο πολύ. Αλήθεια. Έλα. Έχει καψούρα μεγάλη. Πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη καψούρα από τον Γονίδη. Πολύ. Ο Μάκης και η Χριστιάνα. Όλα αυτά όμως δεν θυμίζεις καθόλου Γονίδη. Κοίτα, πολύ όταν άρχισα να τραγουδάω, υπήρχε τότε ένα κύμα, ξέρεις, που ο Γονίδης ήταν στα πικ του και υπήρχε ένα κύμα τραγουδιστών που βγαίνανε όλοι οι Γονίδη. Θυμάσαι, ήμουνα κι εγώ μέσα σε αυτό το κύμα, ρε παιδί μου, τότε, ναι. Αλλά τώρα δεν θυμίζεις. Εντάξει, προσπάθησα να το αποβάλω εκείνα τα χρόνια ακόμα. Αυτό το πολύ πολύ... Είδες, γιατί οι περισσότεροι σε συγκρίνουν κάπως με το Βέρτι, δηλαδή λίγο το μαλλί. Ναι, πολύ, από πολύ το έχω ακούσει, ότι πρώτη φορά. Όταν ανεβαίνεις επάνω στη σκηνή, θυμίζεις λίγο Βέρτι. Εντάξει, είσαστε και οι δύο αδύνατοι, το μαλλί, το αυτό το τσουλουφάκι, το γλυκούλι. Και δεν θα σε πήγαινα ποτέ για Γονίδη, δηλαδή... Τσουλουφάκι και το είπε κάτι, κάτι εδώ, κάτι στο γυρίσματα, σε κάτι άλλο το Βέρτι. Άσε να εμφανισιακά λέμε. Ναι, δεν ξέρω, εμφανισιακά. Και μια φορά που είχες πει Βέρτι, μου θύμιζες πολύ Βέρτι, εμένα. Ψήφισε εσύ ποιος σπουδαστής θέλεις να παραμείνει στο Star Academy. Τηλεφώνησε τώρα από σταθερό ή κινητό στο 14650 και πάτα τον αριθμό που αντιστοιχεί στο σπουδαστή που θέλεις να συνεχίσεις στη Μουσική Ακαδημία. Ή στείλε SMS στο 14650 γράφοντας τον αριθμό του αγαπημένου σου σπουδαστή και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου. Εσύ ορίζεις με τη δική σου ψήφο ποιος θα παραμείνει στο Star Academy. Στο δικό σου το κορμί, όλη η ζωή μου κόκκινη πρεμιέρα που κανείς δεν ήρθε για να δει. Δεν έχω αγκαλιά, μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά. Θέλω στην ιδέα πως δεν θα γυρίσεις πια. Δεν έχω αγκαλιά, μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά. Θέλω στην ιδέα πως δεν θα γυρίσεις πια. Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά.
πεθαίνω στην ιδέα πως δεν θα γυρίσεις πια. Δεν έχω αγκαλιά, μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά. Πεθαίνω στην ιδέα πως δεν θα γυρίσεις πια. Σαβού, τρελό. Ναι. Τρελό πολύ.